Μάγδα, κουπάνε τον λίγο μία που πίσω. Τσακ, κούρα τον λίγο. Να τον κουπανίσω, να δούμε τι θα έχει. Και πες, συγγνώμη φιλάρι, δεν σε είδα, πες. Θα βρούμε μια ασφάλεια, άμα έχεις πάθει τίποτα. Ναι, μωρέ, εντάξει, έχουμε πράσινη κάρτα, αυτά όλα. Τα πάντα, έχει κορόλα, τα πάντα. Δεν το δώσει το κορόλα. Εγώ δεν θέλω. Πάω στέλε. Μπαίνουμε στο... περνάμε τη γέφυρα στον ποταμό Ρήνο. Είδες πως τα έμαθα. Ναι. Και πάμε στο Κρέτφελτ. Εκεί θα συναντήσουμε έναν έμπορα. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ πέρα στο μαγαζί. Το βρήκα στο mobile. Ένα από αυτά θα είναι δικό μας, βλέπεις. Δεν θέλω κοφτόμερς, θέλω σεντάν εγώ. Να ρε Μάγδα. Αυτό θέλω. Κάρα. Γιατί, να το. Αυτό εδώ πρέπει να είδα. 22 χιλιάρικα. Α, έχει τιμές, ωραία. Ανοιχτά είναι. Κλειστά. Αυτόματο. Αυτό είναι μεγάλο, θέλω μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο. Ναι, ναι. Έτσι θα αλλάξω το ίδιο. Αυτό και καλύτερο και καινούργια λάστιχα. Ή έτσι μου φαίνεται. Σε έλεγα τώρα τι έχει. Γελισμένα, τα έχει γελισμένα. Ναι. Αυτό, μεγαλύτερο. 23 χιλιάρικα παραπάνω. Δίζελ. Δίζελ θέλουμε. Ναι ρε φίλε, αυτό έχει μπαγκάζι, μεγαλύτερο έχει. Βενζίνη. Βενζίνη θα αρχίσουν πάλι, πήρες βενζίνα. Πόσα κιουβικά είναι. Να το κάραβαν. 2.000. Όχι ρε, μεγάλο πολύ. 200.000 χιλιόμετρα. Θα καίει 7 λίτρα αυτό. Έλα Μάγδα, αυτό έχει 2 εξατμίσεις, θα τρέχει. Βγάζει το ντουμάνι απ' έξω. Πιο μικρό είναι, πίσω δεν κάθεται τόσο ευρύ. Μα αυτό, μα τι σε είπα εγώ τώρα. Στο κορόλα, άμα δεις ο πισινός. Μα καλά, μισό λεπτό, όταν μιλάω εγώ. Το κάθισμα. Νομίζεις για πλάκα, χόμπι, κοίτα το πορμπαγκάζ, τίποτα. Δηλαδή, I mean... Δες και εγώ τα καθίσματα. Μα είναι πιο μικρό. Άμα δεις εδώ, εδώ. Είναι τόσο. Χαλό. Αυτό το αυτοκίνητο είναι πιο μικρό. Τέλος. Και εδώ μπροστά δεν έχει... Α, το έχει τέρμα πίσω το κάθεμα, ναι. Αλλά πάλι. Δηλαδή, να σου πω κάτι, να κάνω upgrade, να είναι μεγαλύτερο. Ναι. Αυτό εδώ πέρα που βλέπουν εδώ πέρα τα παιδιά. Ναι. Αυτό είναι πιο μεγάλο. Δεν μ' αρέσει το κάραβαν. Το κάραβαν το παντρεύεσαι, δεν το παίρνει κανένας στην Ελλάδα μετά, άμα θες το δώσεις. Ναι. Κανένας, να το κάραβαν. Εμένα κάραβαν μ' αρέσει. Όλη η Γερμανία κάραβαν έχει. Αυτό έχει 30 χιλιάρικα. Το 21 μοντέλο έχει υβριδικό. 210 άλογα, τι τα κάνω, αγώνες να βάλω. Άμα είναι να βάλω αγώνες, να το πάρουμε. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Ωραία, αυτό θέλω. Είναι βενζίνα αυτό, ρε κουμπάρα. Αυτό δεν είναι βενζίνα. Βενζίνα, ναι. Όλοι με λένε να πάρω... Βενζίνα, βενζίνα. Ναι, θα έρθει 2.000. 200.000 χιλιόμετρα. 2.000 κυβικά βενζίνα. Όχι, είναι μικρό το άλλο, να σου πω κάτι. Κοίταξε το, είναι σαν να το κόψαμε το ψαλίδι. Σαν να ήθελε κούρεμα. Μαγδά, κοίταξε το λίγο. Από εδώ φαίνεται σαν γκολφάκι είναι. Ναι, ναι. Γκολφάκι και εσύ. Με το παρκάρω δίπλα από το δικό μου. Οι άλλοι κάνουν test ride. Με το παρκάρω δίπλα από το δικό μου. Ναι, ναι. Είναι μικρό. Αυτό είναι το στυλ που θες. Έχει κι άλλα μέσα, ρε. Πάμε. Ακριβώς είσαι. Η κλάση.
Η κλάσα πρέπει. Η κλάσα. Τα λέει τα κλάσα. Όχι, όχι. Δεν τα λέει. Το κοίταξε. Στο χαρτί θα το κοιτάς. Στο χαρτί τι γράφει. Ναι. Εδώ και τι διαφέρει. Στο κουσάρι. Εδώ είσαι. 33. Εδώ είσαι. Ξέρεις τι. Έχει 200 άλογα, 184. Αν βέβαια είναι, δεν θέλω παιδιά. Χαλάνε. Κοινήκα. Εδώ είμαι, στα λεφτά. 28. Συ. 200 άλογα. Δίζελ. Ναι. Σε θέλει λάστιχα τώρα, έτσι. Καλημέρα, στα λάστιχα δεν έχει 200 ευρώ. Ξέχασέτε αυτά τα πράγματα. Πού ήξερες. Α, Βασίλειο. 2018 μοντέλο. Κάνα κορόλα έχουν πέσει. Αυτά τα λεφτά παίρνω καινούργιο κορόλα. Και παίρνεις και ένα μηχανάκι. Τρία και κανένα δυο μηχανάκια. Παίρνω καινούργιο κορόλα με αυτά τα λεφτά και είναι κάραβαν. Και είναι και υβριδικό. Ναι, και είναι και καινούργιο. Με εγγύηση. Ούτε, ούτε τα μπεκάκια, ούτε τα φιλτράκια. Ούτε τίποτα. Το ντίζελ, ούτε. 30. Για να δούμε, να μην είμαστε πολυμένοι, να δούμε και άλλες μάρκες. Έχει πράγμα εδώ ο Όσμαν. Αυτό δεν κοιτάω καθόλου. Να το. Να το. Τι είδε πάλι, για να δω. Πού με πάει τώρα. 22, γιατί έχει 22 αυτό. Δεν θα δούμε και ένα σκόρτα. 24. Α, τι ωραίο είναι αυτό. 156, 160 ύπους, 156, 1400. Υβριδικό. Ωραίο είναι αυτό. Γι' αυτό είναι ακριβό. Ναι. Υβριδικό. Μα το υβριδικό του Corolla έχει τόσο. Ναι. Έχω και το γιώτα. Και είναι και καινούργιο. Ούτε δασμός να το πάρω από εδώ. Τα λάστιχα είναι καινούργια, δεν χρειάζονται αλλαγή. Δεν βλέπω ευκαιρία εδώ πέρα. Δεν βλέπω 34. Πώς παίρνουν άλλοι αυτοκίνητα από τη Γερμανία και τα... Δεν τα παίρνουν 10.000, εσύ Βασίλειο, τα Mercedes. Τα παίρνουν ακριβά. Σε Corolla θα καταλήξουμε. Αυτό εδώ πόσο έχει το Nissan εδώ. 20.000. Μα τόσο έχει καινούργιο το Corolla, παιδί μου. Τα λες εσύ, αφού τα λες. Στον εαυτό σου. 16 το πήρα εγώ, εντάξει, εγώ το πήρα καλή τιμή. Πού είναι αυτό το ευρυδικό. Μια δες. 122 ύπους, 128 έχουμε εμείς. Ναι. Και είναι και κοφτό. Δεν έχει προπαγκάζ πίσω μεγάλο. Ξέρεις τι. Όπα, όπα. Τι είναι. Ηλεκτρικό. Α. Φουλ ηλεκτρικό. Ναι. Φουλ. Engine capacity 0. Electric. Λέω και εγώ μας τρελάνουν. Φουλ ηλεκτρικό. Όπα. Volvo. Μίλα ρε μάρα. Μπροστά το έχεις. Έλα μωρέ τώρα. Τι μαούνα τώρα εδώ πέρα. Μα αφήνεις και χάνω χρόνο. Άσε με τώρα. Αυτό θέλω. Ναι, ναι, εντάξει. Δεν το θέλω. Α, μπράβο. Πάλι καλά. 235 άλογα, 33 χιλιάρικα. Μοντέλο του 20. Του 1980. Δίζελ. 2000 δίζελ. 235 άλογα, 33 χιλιάρικα. 33 κάπα. Γιατί κάθεσαι μπροστά μου. Γιατί μπορώ. Sorry. Γεια σας. Τι κάνετε, καλά. Γεια σας. Αλήθεια. Το καλύτερο να πάει μόνο του. Ναι, ναι, ναι.
Τι κάνετε, γεια σας. Πού είστε, πού είστε. Μίζα από Ελλάδα. Θεσσαλονίκη. Λάρισα. Εμείς είμαστε περαστικοί, δεν μένουμε εδώ. Α, οκ. Ήρθατε για ένα αυτοκίνητο. Είσαι μεγάλη δουλειά και λέω δεν παίρνω και ένα αυτοκίνητο να γυρίσουμε δύο μαζί, αλλά δεν βλέπω τιμές καλές. Γιατί όχι. Τώρα κρύβαιναν λίγο πολύ. Ναι, δεν βλέπουμε δηλαδή κάτι να πεις. Σε σύγκριση με την Ελλάδα. Μόλις με κοιτούσε κυρία, λέω. Μπορεί να είναι καμιά Ελληνίδα, τίποτα εκεί, τίποτα να... Λοιπόν, και κάνουμε και βιντεάκι, γράφει. Γράφει, ναι. Πάμε, κάνουμε και βιντεάκι στο YouTube εμείς. Δεν φαίνεστε εσείς, ο Βασίλης μόνο. Travel Moto, άμα μπείτε μέσα. Πώς? Travel Moto. Α, Travel Moto. Ναι, ναι, μία λέξη. Και τώρα το κάνουμε και βίντεο αυτό όλο το σκηνικό. Την αναζήτηση. Ναι, ναι. Καλά κάνετε, εμπειρίες είναι να μένουν αυτά, ε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εσείς. Βρήκα τίποτα καλό, να το τσιμπήσουμε εμείς πρώτοι. Προς εκεί πήγαινε ο κύριος, εκεί πάμε να το πάρουμε. Ναι. Ακριβά είναι, πολύ ακριβά. Ναι, πολύ ακριβά, αυτό λέω κι εγώ. Το δίζελ στην Γερμανία, εσύ μέχρι στην Γερμανία. Βέβαια, ναι, να σε πάει από εδώ μέχρι εκεί, είναι πολύ ακριβά. Το δίζελ. Από ό,τι βλέπω και ρωτάω τον κόσμο κτλ. Πλέον όλα τα αυτοκίνητα είναι χαλιά. Ναι. Χαλιά. Ειδικά μακριά από Audi, BMW. Ναι, ξέρω. Έτσι, μόνο Mercedes δεν χαλάει. Όλα χαλάνε. Όλα χαλάνε. Μερικά μοντέλα της Mercedes φοράνε ακόμα και Renault κινητήρες. Α, και ψαλίδια και τα λοιπά από Volkswagen. Κατάλαβα, κατάλαβα. Από τη Favé. Έτσι είναι λίγο, τα έχουν κάνει αφαρμά όλα. Τα έχουν ανακατέψει πολύ τα πράγματα. Αυτό θέλω. Καλά, δες την ταμπέλα πρώτα επάνω από όσο γράφει και μετά βλέπω. Φαντάσου. Όλα τα καλά τα βλέπω. Αυτό θέλω μόλις πάω βλέπω τιμή. Μπράβο. Το μάτι ακριβά πάει. Ναι, έτσι είναι. Αλλά εντάξει. Εγώ είμαι της άποψης πιο πολύ Mercedes. Αυτό λέει και ο Βασίλης, ναι. Ναι, γιατί BMW, Audi, Opel, μακριά. Ναι. Πολλά προβλήματα με τα μοτόρια τους. Συμπάνε Ελλάδα και τα λοιπά. Τώρα με τη, εδώ στη Γερμανία με τα diesel, εμένα δεν μου αρέσουν προσωπικά τα diesel. Ναι. Δεν είμαι φαν του diesel. Έχετε μία ή άλλη. Ναι. Για να πάρεις diesel πρέπει να κάνεις ταξίδια πολλά, ώστε να εξοικονομείς χρήματα. Έτσι ναι. Αν κάνεις παραδείγματος χάρη τον χρόνο σου 50-60 χιλιόμετρα, ναι. Τότε συμφέρει. Αλλά τώρα να πάρεις ένα diesel για να κάνεις 30-40 χιλιόμετρα, ναι. Και στο τέλος να σου έρθει η εφορία 500-600 ευρώ, γιατί έχει φόρο αλλαγή στη βεζίνη. Αλλά έχει στη φόρο είναι τέλος της χρονιάς όλα μαζί. Έχει φόρο στο. Επειδή μολύνει το περιβάλλον, όχι. Απλώς το καύσιμο επειδή είναι πιο φθηνό, ναι. Έχει λιγότερο φόρο στο καύσιμο. Αλλά τέλος της χρονιάς το φόρο στο βάζουν πάνω. Το diesel. Στο diesel, ναι. Στο βάζουν παραπάνω στη δήλωσή σου, ας πούμε. Σε ένα αυτοκίνητο 2 λίτρα βενζίνα θα πληρώσεις το χρόνο σου, λέμε τώρα, παράδειγμα 250 ευρώ. Ενώ στο diesel θα πληρώσεις 500-600 ευρώ. Α, κατάλαβα. Δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσεις από τη βενζίνη τώρα θα βρει 10-20 ευρώ στο γέμισμα, θα τα πληρώσεις μαζεμένα τέλος της χρονιάς. Κατάλαβα. Για τους ρήπους, θέλουν να τα ξαποστείλουν, μάλλον. Στους ρήπους τώρα. Συγκριτικά, αν το πάρεις όταν κάνεις πολλά χιλιόμετρα. Με μια μέση κατανάλωση 120 χιλιόμετρα, μιλάμε τώρα όλα τα αυτοκίνητα, τα καινούργια 19-18 κτλ. Έχουν μια κατανάλωση 6 με 5 λίτρα στα 100. Έτσι, εγώ και κάτω από 5. Και είναι μεγάλο το αυτοκίνητό μου, είναι όσο είναι αυτό. Κάτω από 5, βενζίνα. Αλλά είναι τρικύλιτρο. Και είναι καινούργιο, ολοκένουργιο. Δηλαδή είναι 2 χρονών. Τα τρικύλιτρα. 15 τρικύλιτρο. Ναι. Δεν τα προτιμάω. Μπορεί να παλιώσει λίγο πιο γρήγορα. Όχι, απλώς έλα, αγαπη μου. Εντάξει, sorry, λίγο. Κάτσε καλά. Δεν τα προτιμάω γιατί εντάξει, τώρα είναι όλα τουρμπίσια. Όχι, δεν είναι τουρμπό το δικό μου. Δεν είναι τουρμπό. 128 άλογα ατμοσφαιρικό. Ατμοσφαιρικό, 15. Ναι. Okay. Τρικύλιντρο. Αλλά και πάλι δεν είμαι φαν του τρικύλιντρου. Ναι. Το θεωρώ λίγο πιο αναξιόπιστα. Τραβάει λίγο πιο χαμηλά. Σίγουρα. Θα ναι, παλιώσει λίγο πιο νωρίς. Αυτό εντάξει, εννοείται. Αλλά εντάξει, το Γιώτα ας πούμε, έχει καλό όνομα. Το Γιώτα. Το Γιώτα. Ναι. Έχει καλό όνομα, αλλά δεν... όπως είπα, τα τρικύλιδρα για μένα πλέον δεν. Τώρα. Ναι. Από ανέκαθεν. Ναι. Το τρικύλιδρο πιο αξιοπιστό, έχει πιο σιγουριά. Αλλά το τρικύλιδρο, ό,τι και να το κάνει. Τρικύλιδρο. Ναι, ναι. Δε. Τραβάει. Ό,τι τραβάει, τραβάει. Ναι, ναι. Αλλά η αντοχή του όμως
Ναι. Αυτό ο επόμενος. Μπορεί να είναι πιο οικονομικό. Ο επόμενος θα το έχει το πρόβλημα. Σίγουρα, σίγουρα. Έλα, 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 εγώ δεν τα κρατάω πολύ καιρό. Είμαι λέμαχος. Είμαι λέμαχος. Βλέπω κάτι άλλο. Πέφτω πάνω στο άλλο. Τότε κάνει δεύτερο χέρι να αγοράζουμε από τα κινητά. Έτσι θα λένε και αυτοί. Έτσι θα λένε και αυτοί που τα είχαν. Ναι, ναι. Ο επόμενος θα έχει το πρόβλημα. Μπεκάκια βουλωμένα από τα ντίζελ και τέτοια. Ο επόμενος θα έχει το πρόβλημα. Εντάξει. Βρωμιά, βρωμιά τα ντίζελ για μένα προσωπικά. Ναι, ναι, ναι. Βενζίνα έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Αξιόπιστο. Εσύ τώρα βενζίνα κοιτούσες. Εγώ μόνο βενζίνα κοιτάω. Που θα εκεί πίσω σου, ναι. Αλλά ας πάω το πίσω εγώ. Αλλά όλα ντίζελ. Το πήρε ο άλλος Έλληνα, σας πει. Λοιπόν. Έγινε. Να είστε καλά, χάρηκα πολύ. Γεια σας. Στο Travel Moto, άμα μπείτε, θα ακούσετε και τη συζήτηση. Α, οκ. Ναι. Του λέγαμε, μιλούσαμε. Γεια σας. Να είστε καλά, χάρηκα. Λοιπόν, αυτό θέλω. Α, δεν έχει τιμή, δεν ξέρεις. Τα καλά, δικά τους είναι αυτά, ρε. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι, τα καλά δεν κρατάνε για αυτούς. Και δεν βλέπω και σκουριά στα δισκόφρενα. Λοιπόν, πάμε τώρα που έφυγε ο άλλος. Θα μας βλέπεις στο βίντεο. Α, σε βλέπει, ναι, ναι, ναι. Να δούμε τι κοιτούσε. Η βενζίνα μυρίζει και ωραία. Ενώ τον κύριο βρωμάει. Ακούσε. Αχα, εδώ ήταν, ε. Ε, κάραβαν, όχι, ρε Βασίλειο. Κάτσε, ρε, δίζελε, κάτσε. Θα το αλλάζω συνέχεια. Τι θέλετε εσείς, παιδιά, δίζελ, ωραία. Πάρω εγώ δίζελ, κάνω το πιο το αίμα, έτσι. Πάρ' το μετά, δίζελάκι, φρέσκο πράγμα. Αυτά, αυτό το αυτοκίνητο εδώ, αυτό, δεν το χαϊδεύαν. Αυτό έβγαινε στην Autobahn και έπιανε 200 άρες. Εννοείται, ντε. Δεν χαϊδεύτηκε αυτό, να πεις ναι, το καλό που είναι κτλ. Έχουμε τις μπανάνες στο αυτοκίνητο, φαίνεται. Όχι. Ναι. Κουβαδάκι, το πάρω για την κόρη μου να παίζει. Πού το είδες? Κομμένο πίσω, ρε φίλε. Α, δεν μ' αρέσει κιόλας. Άμα εγώ έχω το γεμίζω πράγματα και δεν με φτάνει. Είναι το κοφτό. Λοιπόν, αυτό τι είναι? Σκόντα. Μακρύ. 1400. Γκρόσε. Λάγκε. 150 ύπους. 1450 ύπους. Καύσιμο. Βενζίνη. Mm. 18.000. Μα τόσο έχει καινούργιο στην Ελλάδα. Ε, μα. Δηλαδή να το πάρω πρώτη βόλτα, τι κάνουμε. Ήρθα εδώ να πάρω αυτοκίνητο. Να το πάω Ελλάδα. Με τους δοσμούς και να με έρθει παραπάνω από το καινούριο. Πρέπει να τρελάθηκα, πες. Δεν έχει την άλλο. Θα φάγανε και αλάτι. Εμά, εγώ το ξέρω, εγώ εκεί κοιτάω. Το δικό μου το κορόλα τώρα. Τι μοντέλο είναι αυτό? Το 19. Εγώ εδώ κοιτάω. Το δικό μου το κορόλα, το πιάνεις και το χαϊδεύεις, το είναι σκουριασμένο. Έρχεσαι στα λόγια μου. Δεν λέω ότι το μαγαζί δεν είναι καλό ή οτιδήποτε. Όχι, τα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα, κοίτα, έχει χειμερινά λάστιχα αυτό. Αυτό έχει πατήσει μέσα σε πάγο. Αυτό το Mercedes. Έχει φάει τον πάγο με το κουτάλι. Ναι, το δικό μου μια φορά έφαγε πάγο και ήμουν με τα πιστικά δύο φορές. Από μια κάτω φορά... πήγαμε σε βενζινάδικο, το πλύναμε. Κάθε χρόνο το δικό μου τρώει αλάτι από τη Γερμανία. Μια φορά το χρόνο. Και μόλις φεύγω από τη Γερμανία το πλένω από κάτω. Ναι, ναι. Για να φύγει το αλάτι. Κοίτα εδώ. Jaguar. Jaguar. Καταρχήν τα λάστιχα αυτά εδώ πέρα δεν είναι, έχουν παλιώσει τα λάστιχα. Παλιολαμαρίνες. Ναι. Σκουριές τέτοια. Ωραία Mack Jaguar, έτσι. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι ωραίο. Αλλά συμφέρει αυτό το πράγμα τώρα. Τους 6.000. Το 18 μοντέλο, όσο είναι το δικό μου. Γιατί είναι τόσο φθηνό? Για ποιο λόγο? Δεν είναι το δικό σου το 18. Το 21. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Ναι, 26 παίρνεις το Ιώτα. Παίρνεις μόνο, παίρνεις, ναι. Γιατί είναι τόσο φθηνό αυτό που είναι Jaguar? Έχει πια σαράχνηση εδώ. Τα χορτάρια βγήκαν, θα βγουν, βγήκαν. Δηλαδή για ποιο λόγο? Το έχουν περικυκλώσει τα χορτάρια. Ναι, άμα το δεις μέσα είναι κουκλί. Και απ' έξω πανέμορφο ναι, είναι. Γιατί είναι τόσο φθηνό αυτό το πράγμα? Μήπως έχει κάποιο Jaguar, θέμα. Πλάω μωρί. Ε, YouTuber με Jaguar και τέτοια. Είναι και σπορ. Ε, σπορ. Μην νοιάζει εμένα. Για μωρί θα το έχω. Το κορόλα θα κυκλοφορώ.
300 ύπους. Πατάς και τον όλα κατά ΑΕ. Ναι. Πόσους ύπους έχει ο Νούλας? Πού ξέρω εγώ. 270. Α, μα... κατά ΑΕ είναι ψηλό αυτό. Ναι. Δίζελ. Βγάζουν τα λάντα τόσους ύπους. Λοιπόν, κάθε χρόνο, αυτό που είπε ο κύριος, που μένει στη Γερμανία, κάθε χρόνο πληρώνεις ένα αντίτιμο παραπάνω, άμα έχεις δίζελ, και αυτά που έχουν βενζίνη είναι πιο φθηνά τα τέλη κυκλοφορίας. Mm-hmm. Αυτό κατάλαβα. Ναι. Δεν ξέρω αν ισχύει και στην Ελλάδα αυτό, αλλά αυτό κατάλαβα. Θα μου πεις ένα δίζελ καινούριο, δεν θα το έχει αυτό. Ναι, σε δύο χρόνια όμως το δίζελ το καινούριο δεν θα είναι πλέον καινούριο. Ναι. Σκέφτομαι αυτά εγώ. Δηλαδή, τι πω, για δύο χρόνια πάρω αυτοκίνητο 30.000. Και το ψωμί το τρώμε. Με το κορόλα. Κορολάκι. Εγώ σου λέω τώρα αυτό, άντε. Πρόσεξε λίγο. Hybrid diesel, αυτό και αν δεν καίει τίποτα. Αυτό πα κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο να το δείξω. Το ελληνικό diesel. Το 20 μοντέλο. Αλλά έχει 37 χιλιάρικα. Έχει 37 χιλιάρικα και μισό λεπτό έχει λίγο. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. 200 ύπους. Φαίνεται, μια χαρά εκεί που δείχνω. Εγώ το είδα. 2.000 κυβικά. Diesel hybrid. Mm. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Πιο οικονομικό δεν γίνεται. Ναι. Αυτό και θα καίει λιγότερο από το δικό μου, που είναι άρμα ολόκληρο, έτσι. Mm. 37 χιλιάρικα. Hybrid diesel. Δηλαδή, άσε που δεν τα έχω, αλλά και να τα είχα, θα έπαιρνα κάτι καινούριο. Κουτί. Λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνω. Αυτό έχει 40 χιλιάρικα. Αχ, ακούμπιζα σε τσουκνίδα. Αυτό έχει 40 χιλιάρικα, δίζελ. Αχ. 200 ύπους. Είναι ακριβό γιατί είναι το 22 μοντέλο αυτό. 41 χιλιάρικα. 41 χιλιάρικα. Στην Ελλάδα πόσο να έχει αυτό. Αν φτάσει σε Ελλάδα από 41, θα φτάσει 42. Ένα χιλιάρικο δεν θέλει να πάει βενζίνα. Βενζίνα δεν θέλει ένα χιλιάρικο. Και ένα χιλιάρικο δεν θέλει να αλλάξει πινακίδες. Ναι. Κι εγώ χτύπησα τσουκνίδα. Τσούζει πάρα πολύ τώρα. Εμένα δεν το καταλαβαίνω εγώ. Μεν, μεν, μεν. Yeah. Αυτό παράδειγμα. Με την κοιλιά ποιο με ταιριάζει. Αυτό σε ταιριάζει. Με την κοιλιά. Δεν πρέπει να έχω 3.000 κυβικά. Αυτό σε ταιριάζει κοιλιά. Με την κοιλιά. Δες αυτό. Αυτό 20. Θέλω. Α, 35. Αυτό ταιριάζει με την κοιλιά. Ναι, δεν θες SUV. 73. Κάτσε κουβάρα. Α. Με κοιλιά. Εντάξει. Καλό. 73 και άμα αφήσω να δεις εδώ πέρα. Εδώ έλα να δεις. Θα δεις. Εδώ. Αυτό δεν θέλει ούτε λάστιχα. Τότε πάλι καλά. Πιρέλι. Δεν βλέπω ευκαιρία Μάγδα εδώ πέρα. Ναι. Θα κοιτάξουμε σε άλλα μαγαζιά. Ίσως έξω από τα αυτά που έχει έξω. Ξέρεις ποιο θα πάρω. Κοίτα, στο 30 και πάνω, δεν έχω εγώ τα λεφτά. Εδώ λέμε να πάρω το αυτοκίνητο και να πουλήσω το δικό μου μερθυμία ή άλλη. Να δώσω και λίγο κάτι ακόμα. Δύσκολο. Κουρασμένα τα λάστιχα. 27 δίζελ. Πόσο το έχει? Μέσα στο κάτι ρε Μάγδα, 28 χιλιάρικα. 30 και θα σου βγει. Ναι. Τι λες τώρα. Τόσο, ωραία, τόσο έχει το hybrid, το Corolla, το μακρόστενο, sport touring, στα 1800 κυβικά που καίει 3,5 λίτρα. Δηλαδή, στην πόλη. Και είναι και καινούριο. Μα βγεις έξω, μασουλά. Εντάξει, εντάξει, ναι. Εμένα μου αρέσει το κάραβαν, αλλά δεν το παίρνω σε Mercedes γιατί πάει σε επαγγελματικό. Πρέπει να έχω μαγαζί μετά άλλου είδους. Συμφωνώ. Σε Mercedes. Σε Toyota όμως δεν με χαλάει.
Δεν παίρνουν το γιώτα οι άλλοι. Τα επαγγελματικά δεν είναι το γιώτα. Τα επαγγελματικά. Καταλαβαίνετε, πιστεύω, ότι επάγγελμα εννοούμε. Επαγγελματικό. Επαγγελματικό. Να βάζεις μέσα εργαλεία, αναλόγως τι επάγγελμα κάνεις. Δεν παίρνει όλος Mercedes, άμα είναι υδραυλικός και ηλεκτρολόγος, για να βάζει εργαλεία. Γενικά, επαγγελματικό, γενικά. Παίρνει κάποιος άλλος. Μπορεί να πάρεις στην Ελλάδα. Κορόλα, μακρόστενο. Είναι επαγγελματικό να είσαι καμπίστας YouTuber. Ναι. Ναι. Ο άλλος μπορεί να πάρει για να είναι υδραυλικός. Ναι. Γενικά είναι επαγγελματικά, αλλά μια λιμουζίνα μακρόστενη στην Ελλάδα δεν ξέρω. Και Mercedes με φημέ τζάμι, ναι, πάει αλλού το πράγμα. Δεν ξέρω, στην Ελλάδα. Εδώ είναι τέρμα νορμάλ. Στην Ελλάδα, ναι. Με αυτό το αυτοκίνητο βγαίνεις στην Εθνική, στην Autobahn και πας με 200. Πω, αυτό είναι, ναι, πολύ όμορφο όντως. Άσπρα δερμάτινα μέσα. Αυτό έχει 54 χιλιάρικα, 53.950. Και είναι μοντέλο, diesel είναι. Diesel του 20. Το 20 έχει 44.000 χιλιόμετρα. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, κάποιος που παίρνει... Φοβερό. Πεις, μπορεί να το παίρνει, να μην το παίρνει από μαγαζί, να τα παίρνει από χέρι. Πόσο θα το πάρεις από χέρι, τσάπα θα δώσεις. Ναι, ναι. Με το καλημέρα σου, εδώ θες λάστιχα. Ούτε μέχρι Ελλάδα δεν πάω με αυτά τα λάστιχα. 35. Υβριδικό όμως. Υβριδικό βενζίνα, έτσι. Ναι. 36 για την ακρίβεια. 2022 μοντέλο, όλο καινούριο. Τα λάστιχα πότε τα έφαγε. Πόσα χιλιόμετρα έχει. Έχει 5.000 χιλιόμετρα. Πρόλαβαν, φαγώθηκαν τα λάστιχα τόσο νωρίς. Είδες, ρε παιδί μου, πώς γίνεται αυτό. Όχι. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί κάτι να μην καταλαβαίνω, μην λέμε ότι να είναι. Εντάξει. Ναι. Όλος μπορεί να κάνει παντιλίκια, να πέσει. Δεν ξέρω. Μπορεί να μην καταλαβαίνω εγώ κάτι καλά εδώ. Χιλιόμετρ 5.000 λέει. Τα πίσω δεν τα είδαμε κουμπάρα. Αυτό θέλω. Κάτσε να δω τι θέλει. Τι λες, καλέ! Βετζινούλα, που μυρίζει και ωραία, 260 άλογα. Χαζομάρες, λέει τώρα. Το 2010 μοντέλο. Έχει εδώ χώρο για να έχει τη μηχανή από κάτω. Το τρώει. Αλλά, κουμπάρα, κάμπλο. Σ' αρέσει αυτό το αυτοκίνητο. Έχει και σκάρα πίσω. Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Να τώρα εσύ, εσύ 300. Και άλλα και από μπροστά. 31.000, τα λέω στρόγγυλα, είναι 30.950. Ναι, ναι. Το 2019, υβριδικό δίζελ. Εντάξει. Εδώ δεν κάνει μαμ. Ναι. Περασμένο κτέο μέχρι το 2025, 2.000 κυβικά, 194 άλογα. Αυτό φτάνει στα λεφτά. Δίζελ, διζελάκι, 26. Είναι κάραβαν. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Χάλια. 200 άλογα, 194 άλογα. Μοντέλο 21, 91.000 χιλιόμετρα. Δίζελ, αυτό έχει καλή τιμή. Δεν ξέρω πώς έχει στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Βενζίνη. 1.300 κυβικά βενζίνα. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι 1.300 κυβικά, δεν καπελώνω εγώ. 136 άλογα. Mm. Πιο πολλά άλογα. Ναι. Λιγότερα κυβικά από μένα, πιο πολλά άλογα. Αυτόματο. Άγι και από εκεί, πάμε λίγο από εκεί. Πολύ καλή άνθρωπη, εξυπηρετική εδώ στο μαγαζί. Ναι, ναι. Δεν έχω λόγια.
Με έλεγε να σε βοηθήσω, λέω, άσε με, δεν πειράζει, μόνο μου. Λοιπόν. Σπέτε. Δεν θες καραβάνες. Τι χαζομάρα είναι αυτή, δεν μου αρέσει καθόλου. 1300 κυβικά, ίδια περίπτωση είναι αυτό, το άλλο. Όχι, τίποτα. 1300 κυβικά. Τίποτα, τίποτα. Τίποτες deep. Τίποτα, τίποτα. Τίποτες. Αυτό είναι δίπορτο. Ούτε το δίπορτο μ' αρέσει. Μικρό αυτό. Καθόλου, καθόλου, δεν μ' αρέσει. Όχι. Ήρθαμε στην πηγή, ρε κουμπάρα, Γερμανία. Τα πεμβέσαι να μην υπάρχουν, δεν τα βλέπω καν. Εδώ τελείως. Πάμε να δούμε τα έξω. Τα πεμβέ κουμπάρα δεν τα βλέπω καν, δεν τα βλέπω. Να μην υπάρχουν. Ας την κάμερα καλά με την κάμερα, μην την κοιτάς. Κλείσε το καπάκι και κλείσε την κάμερα. Γράφει. She's fighting. Άμα θες για ομορφιά, πας εδώ. Γνώμα είναι τι θέλει. Τι είναι αυτό, Βασίλη? 20 χιλιαρκάκια, διζελάκι. Εμείς για έξω είναι αυτά. Τι είναι? Εμείς πρέπει να κοιτάμε αυτήν έξω. Τι πρέπει να κοιτάμε, δεν ακούγεσαι. Αυτά που είναι έξω πρέπει να βλέπουμε. Ναι, όχι τα πίσω. Το χρώμα και το αναδόμα βάφηκε. Αυτό πρέπει να είναι βαμμένο πίσω. Έχει μπιμπικάκια, εδώ δεν τα έχει. Ούτομπαν είναι αυτήν. 300 χιλιόμετρα άμα πιάνεις. Εδώ πέρα βλέπω σαν μικρά κυματάκια, μπορεί να είναι ιδέα μου. Δεν είναι και καθαρό το αυτοκίνητο. Ναι, εγώ τώρα αυτό άμα το πάρω και το ανοίξω, μπω από κάτω και τέτοια, θα το βρω άμα σιδεράσιμο. Σιδεράσεις ξέρει τα πάντα. Μόνο. Μέχρι και εγχείρηση κάνει, ανοιχτή της καρδιάς. Ναι. Πόσα χιλιόμετρα έχει? Χιλιόμετρα, 123.000. 123, ναι, γιατί τόσο έχει, γιατί 20 το τιμόνι συμφωνεί με τα χιλιόμετρα. Το βλέπω. Είναι φαγωμένο. Το έχει πιάσει άνθρωπος. Ναι. Συμφωνεί. Εκεί. Καταλαβαίνω, ναι. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. Δίζελ. Δηλαδή, εγώ τώρα ή θα πάρω δίζελ, ή θα πάρω με τα ίδια λεφτά, γιατί αυτό για να έρθει Ελλάδα, ή θα πάρω Corolla, καινούριο, εγγύηση 5 χρόνια, με τα ίδια λεφτά. Όσο αυτό έχει 21, 22 μέχρι να έρθει Ελλάδα, κανένα 2.000-3 να το εκτελονιστεί, 2, 1, δεν ξέρω πόσο. Θα πάρω χοντρικά 24, με 26 νομίζω ξεχειρά. Λάστιχα, σέρβις, περίμενε λίγο. Ναι, θα το αλλάξω και έναν αδερφό. Ναι. Τόσο όχι, αλλά θα έχω το γιώτα, δεν θα έχει Mercedes. Ναι, εντάξει. Και δεν είναι καινούριο, υβριδικό. Να σου πω κάτι, Βασίλη, θα σου πω. Άλλος θέλει να πάρει Mercedes, ρε φίλε, δεν θέλει το γιώτα. Και το παίρνει μεταχειρισμένο, γιατί όχι, why not. Εδώ πέρα, να δεις το χρώμα. Ναι. Κάνει σαν χρηματάκια. Να σου πω κάτι. Άλλος θέλει να πάρει Mercedes. Κάτσε λίγο να το δω, να το δω και εδώ. Συγκεκριμένη. Αυτό με εκείνη την περιέργεια, εδώ δεν το κάνει. Εδώ δηλαδή είναι πιο λίγο, καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω αν πιάνεις. Σε πιάνω, αλλά δεν είναι και καθαρό. Είναι από βροχή. Άσχετο αυτό, και εδώ δεν είναι καθαρό. Όλα κάραβαν, ρε παιδί μου. Γερμανία είσαι, την πάρα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Άμα το πάρεις αυτό, το παίρνεις για να το κρατήσεις. Δεν πωλείται αυτό στην Ελλάδα. Δεν πωλείται, ναι, ναι. Ναι. 156.000 χιλιόμετρα, πιο πολλά από το δικό μου. Ναι.
μοντέλο του 20, ένα χρόνο πιο παλιό. Ναι. 28 χιλιάρικα. Ναι. Υποδύναμη 194. Δίλητρο. Ναι. Θα πληρώσει πολλή εφορία και diesel. Ναι. Θα στοιχίζει αυτό. Αλλά... Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Γεμάτο Έλληνες εδώ, ε. Χαμός. Μια χαρά είναι εδώ. Και καιρό ζέστη έχει, τόσο ζέστη έχουμε κι εμείς κάτω. Εντάξει, φέτος, δόξα το Θεό. Όλοι τα καλοκαίρι ήταν κρύο. Σκάσαμε στη ζέστη. Ναι, για εδώ δεν ήταν ζέστη καλοκαίρι. Εδώ έχει τελευταίες δύο εβδομάδες που ήταν έτσι. Ναι. Εμείς πιο νότια, όπως ανεβαίναμε, μιλάμε, έχουμε σκάσει. Στο Μανχάιν ναι. Και πάρα πολύ ζέστη. Τελευταίες δύο εβδομάδες. Yeah. Πρωτού δύο εβδομάδες, εδώ τώρα είμαστε με 14 βαθμούς. Καλοκαίρι ανάψαν καλοριφέ. Ξέρεις τι, αυτό που κάνουμε εμείς, εγώ πρέπει να πάει 7 η ώρα για να βγω έξω από το σπίτι. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Δεν μπορείς να είσαι έτσι, χάνεις όλη την ημέρα. Σύνεργο αυτό, αλλά εντάξει δεν έχει με την υγρασία. Ναι, ναι. Δεν πάλι εδώ, είναι 30 βαθμούς με υγρασία. Νομίζω ότι είναι 40. Ναι, έτσι ναι. Το νιώσαμε στο Μάινχαϊμ. Ναι. Πεθάναμε, λέμε τι θα γίνει. Κολλάς, βγαίνεις έξω και κολλάς. Τώρα εδώ δροσιστήκαμε, μια χαρά. Τώρα είναι ωραία. Ναι. Τώρα είναι μια χαρά. Κινήθηκε μικρή, κινήθηκε. Βαριέται. Ελληνικά φουλ μιλάει, ε. Άντε. Λοιπόν, τι ωραία να βλέπεις τις πατριώτες. Ναι, ναι. Εγώ κατάλαβα γιατί με κοιτούσε η κυρία και χαμογελούσε, λέω. Ναι, ναι, γιατί καταλάβαινε τι λέγαμε. Λοιπόν, 150 ύπους, 2.000 κυβικά. Υβριδικό είναι αυτό. Υβριδικό. 24 χιλιάρικα. 2.000, κοίτα αυτό, είναι υβριδικό. 2.000 κυβικά. Ελαστικά για το θέλει. Ωραία ζάντα έχει το άτιμο. Έχετε τα χειμερινά εδώ. Ξέρω. Όλα έχουν πίσω πράγμα. Σε 300. Έχει και φυσικά να δω να βάζω σίδερο κατασκευές. Θα είμαι ο μοναδικός σιδερός με Mercedes. Σίδερο κατασκευές. Τι μου λέει ρε παιδιά, τι μου λέει. Εσύ εδώ είναι πιάνοντες στα χέρια με τη μέση. Αυτό γιατί το απορρίψαμε. Βετζίνι είναι, α, γι' αυτό. Ναι. 2.000 βετζίνι. Τι πειράζει. Είναι το 17. Εσύ αυτό θέλεις σαν μέγεθος. Αυτό θέλω σαν μέγεθος. Αν θα έπαιρνες πιστές. Γέλα λίγο πιο ναι, έξω. Και σαν εμφάνιση δεν θέλω luxury να το παίζω εφοπλιστής. Ναι, ναι. Θέλω αυτό, να, για την ασφάλεια το παίρνεις αυτό. Ναι. Έχει και τα πιο χοντρά λάστιχα, πατάει καλύτερα στον δρόμο. Δεν ξέρω, αυτό μου αρέσει, ας πούμε. Είναι πολύ μεγάλο σε κυβικά. Μα ήταν 1600-1800. Ναι. Πληρώνεις εφορία, κουμπάρα. Αυτό είναι το πιο μικρό, είπαμε. Ναι. Να το βάλω δίπλα τώρα από... Καλά, εντάξει τώρα. Μην κάνουμε τώρα τέτοιο. Να το φέρω δίπλα, να το δεις. Δεν χρειάζεται να το δω, γιατί είναι ήδη πιο μικρό. Αυτό είδα εγώ από την αγγελία και ήρθα. 22.000. Κάτι για 14 μου δείχνες εμένα. Έτσι μου το έδειξες για να έρθουμε. Πώς ερχόσαμε. Α, μπράβο. Τώρα συνεννοούμαστε. Λέω κι εγώ. 14 χωρίς FBA. Τι είναι αυτός, βρε, τι είναι αυτός. 1.500 δίζελ. Πειράζει που είναι μικρό. Τι θα κερδίσω εγώ όμως μετά. Θα μπορούμε να το κάνουμε κάμπερ. Είναι λίγο πιο μικρό από το δικό μου, αρέσει, κουμπάρα. Ένα κάμπερ γίνεται, τα καθίσματα πίσω τα είδες πόσο χώρο έχουν. Ναι, αυτό είναι λίγο πιο μικρό. Δηλαδή χάνω εγώ τώρα με πάρω αυτό. Α, ναι. Σκουριά όμως δεν έχει. Καθόλου. Τίποτα. Εδώ. Δεν ξέρω από κάτω τι γίνεται. Εγώ λέω ότι βλέπω. 19 μοντέλο. Το δικό μου τι είναι 21. Και χιλιόμετρα, 73.000 χιλιόμετρα, συμφωνεί το μοντέλο με τα χιλιόμετρα. Αυτό
αυτό είναι η σειρά, για να δω ποια σειρά είναι. Α180. Ναι. Είναι πιο μικρό. Ναι. C-class είπε αυτός. Άμα θες για μεγάλο. Άμα δεις μέσα όλα αυτόματα και τέτοια. Τα είδα, ναι. Το πάρουμε. Όχι. Περιμένεις να σε πω εγώ, ναι. Δεν ξέρω, κάνουν παζάρια. Έχει ένα ξυσιματάκι εδώ. Αυτό μας αρέσει, γιατί σημαίνει ότι είναι real, εφόσον έχει ξύσιμο. Κρίνε. Είδες μέσα από σήμα. Το είδα. Βασίλειο. Λοιπόν, βάζω το δικό μου δίπλα. Άμα είναι το ίδιο μέγεθος, άμα είναι μεγαλύτερο, δεν το κοιτάω καν. Άμα είναι μεγαλύτερο το Corolla. Ναι. Θέλω χώρους. Σαν μεγαλύτερο μου φαίνεται το Corolla. Είναι σίγουρα μεγαλύτερο... Ανάμεσα από τα μπροστινά και τα πισινά καθίσματα είναι σίγουρα μεγαλύτερο. Χαζά, χαζά, είναι μεγάλο το Corolla. Γιατί το αφήνεις εδώ. Το δούμε, παιδί μου, να δούμε, συγκρίνουμε. Τι να δούμε. Έλα από εδώ να βλέπουμε, πάμε. Γιατί το έβαλες δίπλα να το μετρήσουμε. Και οι πόρτες νομίζω είναι μεγαλύτερες από εκεί. Πρέπει αυτό που είναι, είναι λίγο πιο μεγάλο ίσως. Το Corolla. Ναι, ναι, και τα, η μία ρόδα με την άλλη, το μεταξόνιο. Είναι πιο μεγάλο, Βασίλη. Ναι. Κάτσε, πρέπει να εκεί όπως είσαι. Ένα, δύο, δύο. Τέσσερα. Τον άνοιξε. Ένα. Δύο. Δύο. Τέσσερα. Είναι πιο μεγάλο. Εδώ θα έρθει το Corolla. Ναι. Η ρόδα, η μία με την άλλη, ξέρεις, αυτό, αυτό θα, στο δρόμο θα σου φαίνεται ότι δεν έχει τόσο καλά καρτήματα όσο έχει αυτό. Ναι. Στο ξύδι, στην εθνική. Δε, καλύτερα θα έχει. Πιο φαρδιά λάστιχα, Mercedes. Λέω εγώ τώρα. Μη λες. Είπα, λέω, δεν ξέρω. Στην εθνική. Ναι, στην εθνική. Σε λέω εγώ τώρα. Ναι. Δηλαδή, θα το κάτσω μετρήσω εγώ τώρα. Κάτσε, έχει το μέτρο. Έχει το ντουλαπάκι. Δεν θα κάνω downgrade, θα κάνω κουμπάρα. Είναι στο κέντρο. Είναι. Κέντρο ακριβώς είναι εκεί. Είναι, ναι, στο κέντρο είναι. 2,74. Τώρα θα λέει ο άλλος. Τι χαζαμάρες κάνει. Ναι, αφού είναι, τα γράφουν αυτά στο... Αυτού. Κέντρο είναι. Αυτού κέντρο, ναι. 2,67, 2,66. 10 πόντους. Ξέρεις τι είναι 10 πόντους, στο μεταξόνιο. Mm. Ξέρεις τι είναι 10 πόντους στο μεταξόνιο, μέρα με νύχτα. Ναι. Δηλαδή, ούτε αυτό μας κάνει. Αυτό είναι μόνο για να πουλάς μόρια, λες, έχω Mercedes. Και σου λέω άλλο στο αισθάνεσαι κι αλλιώς, ρε Βασίλη, όμως. Αισθάνεσαι ένα στάτους, έτσι, ωραίο. Το μεγάλο. Να το. Ναι. Πολλές φορές είναι και η αίσθηση, να ξέρεις. Σε κάποιον που τον αρέσει. Εσένα δεν σε... Δεν νιώθεις κάτι με αυτό. Πώς δεν μ' αρέσει Mercedes, εμένα, εγώ τι είμαι, δεν έχω συναισθήματα. Ναι, λες εσύ πειράζει όμως, άλλος δεν θέλει να έχει Toyota, θέλει να έχει Mercedes. Ή θέλει να έχει BMW, ξέρω εγώ. Αυτό τι είπαμε είναι βενζίνη. Υβριδικό. Α, το υβριδικό. Αυτό δεν είναι βενζίνη. Αυτό είναι βενζίνη. Αυτό να μου πεις εσύ πόν έρθει, να μην το επιτρέψω καν. Καταλαβαίνεις. Φαίνεται. Βενζινόλεπτο το 17. Σε 2 χρόνια έχουμε γενέθλια, θα είμαστε 10 χρονών. Κατάλαβες. Α, ναι, 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 ναι. Γενέθλια θα έχει.
σε 2 χρόνια. Πάμε. Πάμε. Πήρα μια γεύση. Πάμε στο μαγαζί με καινούρια. Πάμε. Όχι σήμερα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε τα καινούρια. Δηλαδή πάμε σε ένα μαγαζί με καινούρια, να πούμε γεια σας, να ανοίξουμε μια ματιά τα αυτοκίνητα θέλουμε. Τουρίστες είμαστε, από περιέργεια. Αν έχει την καλοσύνη θα μας πει παρακαλώ. Mm. Γιατί είναι ευγενικοί αυτοί να πουλήσουν, έχουν στρατηγική, δεν είναι τσιοπάνδες. Να δούμε, από τα 10 αυτοκίνητα είναι diesel ή βενζίνα. Εγώ πιστεύω μισά-μισά θα είναι. Α, δούμε. Υβριδικά, τι είναι. Γιατί ας πούμε και το Skoda είχε βγάλει ένα που ήταν φυσικό αέριο και δεν βρίσκει πρατήρια και μου είπε ένας φίλος μου πάρτο, θα ανοίξουν, θα γίνει χαμός με αυτά. Πέρασαν 5 χρόνια, πάλι καλά που δεν το πήρα. Και ψάχνουμε για βενζινάδικα. Άμα έχει αντέξει και η μηχανή. Δηλαδή... You mean? I mean. Continue for 800 meters. Έχω 138.000 χιλιόμετρα. Άμα θέλω να το πουλήσω αυτό, 8 λεπτά παραπάνω η βενζίνα. Κάτσε. Δίζελ 51. Όχι, ίδιο, ίδιο. Όχι, δίζελ 51. Α, 51 κάτω. 67, 16 λεπτά παραπάνω. Ναι, ναι, έχει διαφορά. Και είπε ο κύριος, αυτά που γλιτώνεις, τα πληρώνεις μετά στην εφορία. Ναι, έτσι μας είπε. Ξέρεις γιατί το κάνουν αυτό. Ένα φορτηγό δεν μπορεί να είναι βενζινοκίνητο. Θέλει ροπή, το πετρέλαιο έχει ροπή. Ναι. Για τράβηγμα, θέλει τράβηγμα. Αυτό η βενζίνα μπορεί να είναι, να έχει υποδύναμη, αλλά δεν έχει το τράβηγμα που έχει το δίζελ. Ναι. Με αποτέλεσμα βάζει την έκτη ταχύτητα, έχει χαμηλές στροφές και τραβάει αυτό. Κατάλαβες, ναι, με λίγες, ναι, στροφές. Ναι. Γι' αυτό δεν καίει. Και στις ψηλές είναι τσούφιο, όπως είναι το τρικύλιντρο. Αυτό προσπαθούν να κάνουν με τα τρικύλιντρα, δηλαδή να το κάνει λίγο να είναι σαν δίζελ. Ναι. Ενώ είναι βενζινοκίνητο και δεν φορολογείσαι στο τέλος, όπως φορολογούνται τώρα εδώ πέρα, αυτό που είπε ο άνθρωπος. Θα το ψάξω καλά και θα δω μήπως πάρω αυτοκίνητο και άμα πάρω θα θέλω να πουλιέται. Δηλαδή μην το πάρω και το παντρευτώ, μην το μετανιώσω. Ναι. Δηλαδή εγώ τώρα βρήκα και αυτοκίνητο. Κάραβαν, μ' άρεσε ένα. Δεν μπορείς να το πουλήσεις μετά στην Ελλάδα. Ναι, δεν πουλιέται, δεν το παίρνει κανένα στην Ελλάδα. Στη Γερμανία, στη Γερμανία θα πούνε δεν το θέλω, δεν είναι κάραβαν. Να, ναι, κάραβαν γι' αυτό μπροστά. Ναι. Τώρα στην Ελλάδα εγώ τι θα αλλάξω, δηλαδή το γούστο του Έλληνα. In 300 μπορώ. Meters, continue straight onto Philadelphia Strasse. Φιλαδέλφια Στράσα. Άρα θα πάμε σε ένα μαγαζί καινούργια να ρίξουμε μια ματιά να δούμε. Μην τυχόν τα έχουν για σουτ τα ντίζελ από εδώ, γιατί ό,τι κάνει η Γερμανία το κάνει και η Ελλάδα ή θα το κάνει. Ναι. Και ύστερα αναρωτιέμαι γιατί η Toyota σταμάτησε τα μοντέλα της ντίζελ εδώ και 2-3 χρόνια. Για ποιο λόγο το έχει κάνει αυτό. Αυτό ρε παιδί μου. Εγώ γι' αυτό. Μια αξιοπερίεργεια σε αυτό το πράγμα. Δεν έχω κάτι εγώ με τη βενζίνα και το ντίζελ. Και θέλω, και τώρα θα πάρω ντίζελ, θα το δοκιμάσω. Mm. Και θα σου πω και άμα μου αρέσει μετά, ή άμα θα το καρτίσω, ή άμα. Καταλαβαίνεις. Να βρούμε και κάτι που να. Γιατί κάποιος μπορεί να μην σου πει: είμαι κολλημένος. Δεν είμαι κολλημένος, παιδιά. Καθόλου. Απλά θέλω να ξέρω τι με συμφέρει. Α, τώρα λέει ο άλλος, γράφει, μου λέει: πάρ' το να κάνεις χιλιόμετρα, πολλά κάνεις. Βρε, εσύ καλά τα λες. Τώρα αυτά που πουλούνται. Mm. Επειδή είναι σχετικά καινούργια μοντέλα, έχω ακούσει, το άκουσα, δεν ξέρω, ότι τα αυτοκίνητα, τα ντίζελ, τα φιλτράρουν για να περνάνε Euro 6. Και αυτά τα φίλτρα θέλουν συντήρηση, η οποία στοιχίζει, έτσι άκουσα. Να πάρω τώρα ένα αυτοκίνητο από εδώ, το οποίο έχει κάνει 200.000 χιλιόμετρα, είναι πιο πολύ από αυτό. Και το έχει κάνει σε autobahn και δεν ξέρεις ποιος το οδηγούσε. Όλος μπορεί να το πει είναι τάπα. Τέρμα, συνέχεια. Γιατί εδώ δεν έχει όριο ταχύτητας. Ωραία ευθεία. Και δεν το γνωρίζω αυτό και θέλω να μάθω από αυτοκίνητα. Να μάθω δηλαδή, και εσείς με βοηθάτε πάρα πολύ. Δηλαδή, με ανοίξετε τα μάτια για τον δίζελ. Εσείς με τα ανοίξετε τα μάτια. Να βλέπουμε και λίγο Κρέφελντ. Ναι. Ρέβε. Ναι, κάπως έτσι το έχω το μυαλό μου. Κοίτα τη Mercedes.
άμα πέρα από τα φώτα που έχει σαν νησταγμένα φώτα πίσω, που δεν μου αρέσουν καθόλου, όλο το υπόλοιπο μου αρέσει. Σαν λιμουζίνα έτσι μοιάζει, καταλαβαίνεις. Εκεί θα κάθομαι πίσω, συγγνώμη πάρα πολύ. Αυτή λες. Ναι, πίσω θα κάθομαι εκεί. Α, πίσω θα κάθεσαι εκεί. Τι μας είπε τώρα. Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά θα κάθομαι πίσω. Σε συγχωρώ. Θα βάζω και το χέρι. Ναι. Με τζάμια. President, με τα ψέματα, ρε. Ναι. Εδώ έχει λίγο έτσι τους περίεργους, θα τους έχει. Μητσμένοι είναι. Τι ωραία είναι. Ο ένας τρελός τον άλλον. Άμα αν είχα το μικρόφωνο μέσα στο αυτοκίνητο, δεν ακούστηκαν τα τραγουδάκια. Άντε, δεν πειράζει. Γρήχησε. Πού γρήχησε. By fish. Επίσης και το... και το αυτόματο αυτοκίνητο δεν μ' αρέσει, παιδιά. Και θα μου πεις δοκίμασέ το και τέτοια. Το δοκίμασε και δεν μ' αρέσει. Το Toyota κιόλας. Ναι. Όπως και η μηχανή δεν μ' αρέσει, θέλουμε ταχύτητες. Εκτός κι άμα είναι... είναι να στρίψεις αριστερά. Εκτός κι άμα είναι σκούτερ και έχει το άλλο σύστημα. Take the next left onto New Eliner Strasse, then turn right onto Elisabeth Strasse. Δεν μ' αρέσει το clutch. Clutch, στρίψε. Το dual clutch system, δεν μ' αρέσει. Δεν με βολεύει στην οδήγηση, δηλαδή... Θέλω την ταχύτητα, τη βάζω εγώ. Όπως θέλω, πετάω και ένα κενό. Take the next right onto Elisabeth Strasse, then continue onto Dampfmühlen Lake. Πέταξε κενό τώρα. Περίμενε. Βέβαια, περιμένω. Τι δεν είναι. Ακρίβηναν τα πάντα, παιδιά, φωτιά. Fire. Φόλια, φωτιά όλα. Τιμέ στο Θεό. Να σου πω κάτι. Και στη Γερμανία 400... και στην Ελλάδα. Βασίλη, άκου λίγο. Μπορούμε να αφήσουμε εδώ το αυτοκίνητο. Είχε κενά. Είχε πολλές κενές θέσεις. Σε 400 μέτρα είναι το μαγαζί. Να παίξουμε με αλάρμ. Ελληνάρας. Να παίξουμε αλάρμ. Καλά, μακάρι να βρούμε. Δεν λέω εγώ. Όχι. Το καλύτερό μου και εμένα αυτό είναι. In 300 meters, you will arrive at your destination. In 200 meters, turn right onto Ostwall. Κοίτα, κλείνω λίγο να συντονιστούμε. Όχι καλέ, να συντονιστούμε. Να, εδώ ρημιά έχει, τίποτα. Το άφησε να, εδώ άλλος. Πάρκα. Ναι. Όχι εδώ, όχι εδώ, όχι εδώ. Ναι, απ' έξω το παρκάρουμε. Μη με κάνεις απότομα. Δεν μπορώ μόνο να... Έλα ρε Βασίλειο. Δεν είναι 128 άλλο. Έλα, έλα. Right onto Ostwall. Then you will arrive at your destination. Μη με κάνεις απότομα. Νομίζεις ελέγχονται τα 128 άλογα. Άντε καλέ. Κουτσονάτα όλα. Νεαρά σε ηλικία. Αυτά έχουν ενέργεια. Μπαου στέλε εδώ, πώς τα λένε. Μπαου μάχεν. Όχι. Πώς είναι το κάνω. Μπαου. Κάνω. Μπαου στέλε πες εκεί και πώς είναι το κάνω. Ιχ μάχεν. Μάχεν. Α. Φάρεν είναι η οδήγηση. Εντάξει, μπερδεύτηκα. Μάχεν. Μάχεν. Όπελ Μόκα. Ας τείνουνε την κάση στις καλωσιές. Αν μας άκουγα θα είχαμε φτάσει. Τι άμα μ' άκουγες. Που με έλεγες φύγε ευθεία και εγώ έστριψα. Δεν κάνω λάθη. Τι λέει τώρα καλέ. Δεν με είπες να φύγω ευθεία. Πάρκαρε εδώ λες, πάρκινγκ. Έλεγες διάφορα. Εδώ είναι το μαγαζί λέει. Λάχτιντσερ, Λάχτιντσερ. Το βλέπεις. 70 μέτρα λέει. You have arrived. Στη γωνία. Βλέπεις κανένα μαγαζί. Όχι. Γι' αυτό σου λέω, τι παρκάρεις και κόβω μου βόλτες με τα πόδια. Βασίλη, εδώ λέει αναστροφή. Το φτάνουμε. GPS λέει αναστροφή, εδώ δεν λέει αναστροφή. Το GPS. Πώς το λέει, αλλιώς έλεγε απαγορεύεται η αναστροφή. Καλά, εγώ θα κάνω αναστροφή. Στρίψε αναστροφή εδώ. Έχει κανένα αστυνομία πουθενά. Αστυνομία. Πολιτσάι λέει εδώ, καλέ. Πολιτσάι, αστυνομικό τμήμα. Ρίξε τώρα σε μια αναστροφή εδώ. Άσε ρε, έξω από την αστυνομία κόβω αναστροφές. Να το, πολιτσάι. Έξω από την αστυνομία κόβω αναστροφές. Θα πει,
Ξέρεις θα πεις, είσαι και παρανομός, είσαι και χαζός. Έχασε στη στροφή, Βασίλειο, κοίτα λίγο το τέτοιο. Δεν μπορώ, Μανώλη, έχω ενέργεια. Μην τρέχεις. Καταρχάς μην τρέχεις. Δεν μπορώ να ελέγξω τα άλογα. Σε έλεγα τώρα τίποτα, αλλά τέλος πάντων. Είμαι υπότης. Υπότης. Μας έλειψε ο κυκλικός στην Ιταλία. Κοίτα πώς με πάει. Δεν μπορώ, θα την κλείσω την κάμερα, δεν σου κάνω πλάκα τώρα. Άμα συνεχίσεις έτσι. Παιδιά, θα λένε, παιδιά. Τι, άμα δεις πώς πάει. Καλύτερα άστο να κουνάει, θα λέγαμε. Πήγαινε απαλά. Για αφήστε λίγο καμιά. Τη γνώμη σας. Τη γνώμη σας. Είδατε καμιά ευκαιρία εκεί πέρα να πάρω κανένα. Μπορώ να γυρίσω πίσω. Μπορώ να γυρίσω πίσω στο μαγαζί και να πάρω ένα αυτοκίνητο. Αλλά να είναι ευκαιρία. Πολλοί από εμάς που βλέπουν ξέρουν από αυτοκίνητα. Εγώ με τη βοήθεια τη δικιά σας θα μπήκα στο ντίζελ, έτσι. Μπήκα στο μυαλό μου. Το κόλλησαν τώρα. Το κόλλησαν. Με διδάξαν. Μπήκα στο ντίζελ. Πάει, τέλος. Είδατε καμιά ευκαιρία εκεί ή είναι ακριβά.